στα δικαστήρια της Ερμάσιας, ήταν μόλις 31 χρονών και η πορεία του από την αρχή της ζωής του, δηλαδή από τα χρόνια στο φροντιστήριο, το περίφημο φροντιστήριο Τραπεζούντας, δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, τη μεγάλη κλίση που είχε στη λογοτεχνία και στις εκθέσεις, ήταν, παρόλο που δεν ήταν καλός παθητής, γιατί δεν του άρεσαν τα άλλα τα μαθήματα, στην έκθεση ήταν ο καλύτερος που υπήρχε και του άρεσε πάρα πολύ η λογοτεχνία, έδωσε πάρα πολύ λογοτεχνία, ελληνική και ρώσικη. Το δεύτερο στοιχείο του χαρακτήρα του ήταν η τολμηρότητα και το θάρρος που το διέκρινε, το θάρρος της γνώμης. Αυτό το θάρρος της γνώμης τον οδήγησε όταν το 1918 φάνηκε να υπάρχει μια μεγάλη ελπίδα για τους πόντιους λόγω να δημιουργήσουν ένα εξάρτητο κράτος. Και αυτό γιατί η Τουρκία μόλις είχε τελειώσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και η Τουρκία ήταν το πλευρό των ηττημένων. Η Ελλάδα με το μεγάλο Βενιζέλο είχε καταφέρει στην τελευταία στιγμή να πάει με το πλευρό των νικητών. Οπότε οι νικητές τότε μοιράζανε, ας πούμε, τα ημάτια των ηττημένων. Και σε αυτό το πνεύμα, οι μεγάλοι δυνάμεις της εποχής, όπως ο Λόιντ Τζόρτζ, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Ουίλσον, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και ο Κλεμανσό, ο Γάλλος, ειδικά οι δύο πρώτοι, ήταν υπέρ των να δώσουν αυτοδιάθεση στους χριστιανικούς λαούς της Μικράς Ασίας, στο πλαίσιο του δυνατού βέβαια. Ειδικά αφού είχαν μάθει και ήταν γνώστες πλέον της σφαγής των χριστιανικών λαών που γινόταν από το 14, ειδικά η σφαγή το 15 των Αρμενίων, 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι, και από το 14 ως το 18, με μικρές βέβαια, όχι σε μεγάλη διάθεση, αλλά και των Ελλήνων χριστιανών. Η Τουρκία μπήκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το φθινόπωρο του 1914 ως σύμμαχος της Γερμανίας, γι' αυτό και στο τέλος βρέθηκε με την πλευρά των ηττημένων. Έτσι, τον Απρίλιο του 1916, ο ρωσικός στρατός κατέλαβε την ιστορική πόλη του Πόντου, την Τραπεζούντα. Μαζί με τον τουρκικό στρατό από την πόλη έφυγαν και οι Τούρκοι μουσουλμάνοι κάτοικοί της, όμως το κύρος του Μητροπολίτη Χρύσανθου ήταν σημαντικό για να πιστούν αρκετοί να ξαναγυρίσουν, γνωρίζοντας, όπως και έγινε, ότι θα τους φερθούν καλά. Τότε, το 1916, ο Καπετανίδης θα εκδώσει την εβδομαδιαία εφημερίδα Σάλπιγγα. Στις σελίδες της θα γράψει για τις αναγεννημένες ελπίδες ανεξαρτησίας του Πόντου και για τη λαχτάρα του για την ένωση με την Ελλάδα. Να πούμε ότι είχε και μια άλλη εφημερίδα την εποχή των Ρώσων, λεγόταν Σάλπιγγα. Η οποία δυστυχώς δεν μας έμεινε αντίτυπα. Αυτή την έκλεισε το Φεβρουάριο του 18 που μπήκαν οι Τούρκοι στην Τραπεζούντα. Γιατί είχε ανοιχτεί πάρα πολύ υπέρ του ελληνικού στοιχείου κατά των Τούρκων και ο Ταλάκ Πασάς, ο υπουργός εσωτερικών της Τουρκίας, είχε ξεκινήσει μια έρευνα εναντίον τους και εναντίον του Νίκου Καπετανίδη. Αυτή την έρευνα γλίτωσε, όπως φάνηκε ο Νίκος. Με την επάνωδο των Τούρκων το 1918, ο Καπετανίδης θα κλείσει τη Σάλπιγγα, γιατί διεξάγονται εναντίον του και άλλων πατριωτών ποντίων έρευνες από τις τουρκικές αρχές για φιλελληνική προπαγάνδα μέσω της εφημερίδας. Έτσι, 27 Οκτωβρίου του 1918 γεννιέται η εποχή.
Το να χτίσει κάποιος μια εφημερίδα μέσα σε μια τουρκική επικράτεια το 1918 δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Μια εφημερίδα είναι μια επιχείρηση, άρα χρειάζεται χρήματα. Μια εφημερίδα είναι ένα πνευματικό έργο, άρα χρειάζεται συγγραφής. Και τέλος, μια εφημερίδα είναι ένα έργο προς πώληση, άρα χρειάζεται αυτό που αποκαλούμε σήμερα marketing. Απορίας άξιο είναι πως ο Καπετανίδης κατάφερε να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και να εκδώσει μια εφημερίδα που κυριολεκτικά έκανε τους Τούρκους να χάσουν τον ύπνο τους. Σύμφωνα με άρθρο του καθηγητή Κωνσταντίνου Φωτιάδη, η εφημερίδα Εποχή ήταν η κύρια αφορμή της καταδίκης του. Σε μια περίοδο έξαρσης του τουρκικού εθνικισμού, η Εποχή δημοσίευε άρθρα στα οποία εκφράζονταν αντιλήψεις για την κατάσταση της ελληνικής παιδείας στον Πόντο και καλλιεργούσε την εθνική συνείδηση των καταπτωημένων Ελλήνων της περιοχής. Το 1918 λοιπόν ο Νίκος έφτιαξε την εφημερίδα του την Εποχή. Αυτή η εποχή, αυτή λοιπόν η Εποχή κατάφερε να τη σώσει στο αρχείο του ο παππούς μου ο Κώστας και έτσι ξέρουμε για αυτόν και τι έχει γίνει για τον Νίκο όλη την περίοδο εκείνη. Ήταν η μοναδική εφημερίδα, όπως το λένε όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό, όπως ο καθηγητής Κώστας Φωτιάδης, η οποία ήταν έγκυρη γιατί ήταν η μοναδική που τολμούσε να γράψει την αλήθεια. Δηλαδή είχε ένα παράλογο θάρρος ή θράσος, μπορούμε να το πούμε, ο Νίκος Καπετανίδης και έγραφε ξεκάθαρα για τις σφαγές που γινόντουσαν στην Ορδού, όπως έλεγε, λένε, σφάζουν στην Ορδού και είναι στο Ριζέ, έλεγε το Ριζέ, μια ακόμα πολύ λίγο πιο πέρα από την Τραπεζούντα. Έλεγε για τον το Palace Man, ανοιχτά έλεγε ότι ο δήμαρχος Κερασούντας πάλι είχε σε επεισόδια εναντίον χριστιανών Ελλήνων. Αυτό ήταν αυτό, ας πούμε, το παράλογο, το θράσος που είχε, ήταν μέρος, θεωρώ και όπως έχω μελετώντας την ιστορία του, ότι ήταν μέλος από μια ηγετική ομάδα των πολιτείων, η οποία ήταν αρχηγό βέβαια το μεγάλο Μητροπολίτη Χρύσανθο, το μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, έναν υπέροχο άνθρωπο, τρομερά μορφωμένο, ο οποίος είχε καταφέρει να έχει ουσιαστικά, πέρα από την πνευματική εξουσία που του έδινε το αξίωμά του, να έχει την πολιτική εξουσία. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν είχαν πει στην Τραπεζούντα οι Ρώσοι το 16, γιατί την κατέλαβαν την Τραπεζούντα το 16, αλλά δυστυχώς αποχώρησαν το 18 λόγω της Οκτωβριανής Επανάστασης και έτσι χάθηκε ο Ανατολικός Πόντος και η Τραπεζούντα, θα μπορούσαν να είχαν μείνει οι Ρώσοι, ήταν τελείως διαφορετικά πράγματα. Όταν λοιπόν φύγανε οι Ρώσοι, όταν ήρθαν οι Ρώσοι, όταν φύγανε, στο Μητροπολίτη δίνανε τις εξουσίες και αυτός παραχώρησε μετά τις εξουσίες στους Ρώσους ή στους Τούρκους όταν ήρθαν. Αργότερα έφτιαξε την Εποχή, την εφημερίδα Εποχή, μαζί με τον Αρχόντη τον Κώστα, ο οποίος ήταν ας τον ονομάσουμε οικονομικός διευθυντής. Και σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες, λόγω κρισίας και ενός καταπιεστικού απολυταρχικού τουρκικού περιβάλλοντος, προσπάθησε με όλες τις δυνάμεις να προβάλλει και να αποκαλύψει την αλήθεια προς πάσα κατεύθυνση. Το σημαντικό είναι ότι ο Νίκος Καπετανίδης δεν έκανε μόνο αποκαλύψεις σε σχέση με το εθνικό ζήτημα του Πόντου, αλλά και τα κοινωνικά ζητήματα, αυτά τα οποία αφορούσαν την καθημερινότητα των Ελλήνων αλλά και των υπολείπων στην περιοχή, ιδιαίτερα δε όσων δεν ήταν αυτό που λέμε έχοντες και κατέχοντες. Δηλαδή στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν φτωχοί, ήταν άνθρωποι της υπαίθρου, προσπάθησε με κάθε τρόπο να τους υποστηρίξει στα δίκαια αιτήματά τους, ακόμα και σε θέματα που αφορούσαν την ίδια την ελληνική κοινότητα. Αυτό σημαίνει ότι ήταν ένας δημοσιογράφος με ενάργεια, αλλά και πολύ σοβαρή αίσθηση του λειτουργήματος και του καθήκοντος της δημοσιογραφίας, μη διστάζοντας να στυλιτεύσει ακόμα και συμπατριώτες του, οι οποίοι αδικούσαν άλλους συμπατριώτες του. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι δεν έκανε απλά μια εντός αγωγικών αντιτουρκική πολιτική αποκάλυψη της αλήθειας για τα γεγονότα της γενοκτονίας και όλα όσα συνέβησαν, ειδικά στην Ήπειρο της Τραπεζούντας,
αλλά είχε ως δημοσιογράφος το σθένος και τη δύναμη να μπαίνει δυναμικά στη συζήτηση για την ανύψωση του πνευματικού επίπεδου των Ελλήνων, ειδικά της νεολαίας της Τραπεζούντας, αλλά και για την υποστήριξη των δίκαιων ετοιμάτων των λιγότερο ευνοημένων από τη ζωή, δηλαδή αυτούς που δεν είχαν τα οικονομικά εφόδια ή δεν είχαν την οικονομική δύναμη σε σχέση με άλλους πλουσιότερους Έλληνες. Ο ίδιος ως Έλληνας πατριώτης άσκησε καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωση των ιδεολογικών επιλογών της εφημερίδας του, είτε από τη θέση του εκδότη, είτε από τη θέση του αρθρογράφου και του συντάκτη. Η εφημερίδα κυκλοφορούσε 3 ή 4 φορές την εβδομάδα και πολύ σύντομα ξεκίνησε διάλογο με την τουρκική Σελαμέτ για την ανεξαρτησία του Πόντου. Αν δεν διστάσει στην καινούργια εφημερίδα του να περάσει τις ιδέες και την αγωνία των ποντίων, του Μητροπολίτη, του βουλευτή Μαθαίου Κοφίδη, του Αλέξανδρα Κριτήδη, επιχειρηματία, αυτή ήταν και ο Νίκος Καβεταρίς, ήταν η ηγετική ομάδα, η οποία λοιπόν ο πιο ατρόμητος, ο πιο ζηλωτής, ας πούμε, που δεν φοβόταν, ο πιο τέτοιο, έβγαινε μπροστά και έλεγε αυτά που θέλανε αυτοί, δηλαδή την προσπάθεια για να γίνει ανεξάρτητος Πόντος. Και ήταν ο πρώτος στόχος, δηλαδή το αλεξικέρευνο, γιατί όλοι οι κεραυνοί των Τούρκων πηγαίνανε πάνω του. Αλλά μέχρι τη τελευταία στιγμή δεν δίστασε, συνέχισε να προχωρήσει αυτό το μοτίβο. Εκτός από τις αντίπαλες τουρκικές εφημερίδες, υπήρχαν και αντίπαλες ελληνικές. Και στην προκειμένη περίπτωση η αντιπαλότητα υπονόμευε τα δικαιώματα των Ελλήνων του Πόντου και την ποιότητα ζωής τους. Μια τέτοια εφημερίδα ήταν και ο φάρος της Ανατολής των αδελφών Σεράση. Η σύγκρουση ανάμεσα στις δύο μεγάλες ελληνικές εφημερίδες της Τραπεζούντας, φάρος της Ανατολής και εποχή του Νίκου Καπετανίδη, παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Γύρω από τις δύο εφημερίδες συσπυρώθηκαν δύο ευδιάκριτες παρατάξεις. Στην ηγεσία της πρώτης κυριαρχούν οι αδελφοί Σεράση και οι επικεφαλής των γειτονικών Μητροπόλεων Χαλδίας και Ροδοπόλεως. Στη δεύτερη κυριαρχεί η μορφή του Μητροπολίτη Τραπεζούντος και των στενών συνεργατών του καθηγητή Φίλιππου Χειμονίδη και του δημοσιογράφου Νίκου Καπετανίδη. Υπήρχαν, σύμφωνα με τον Καπεταρίδη και σύμφωνα με αυτά που έχει φύσει, ακριβώς, υπήρχαν πάρα πολλές που κάνανε το αντίθετο. Υπήρχε, ας πούμε, ο φάρος της Ανατολής με την οποία αντιμαχόταν τον αδελφόν Σεράση, ο οποίος αντιμαχόταν ο Καπεταρίδης, και αυτό έχει μείνει πέρα από τα γραπτά του και από τη γη του Πόντου, που ο Ψαθάς λέει συνέχεια για τον Καπεταρίδη. Γιατί ήταν σαν παιδάκι, είχε μείνει ορφανός και χρειάζεται να δουλέψει. Και επειδή δεν μπορούσε να δουλέψει κάπου, που να είχε μεγάλη κούραση, τον είχε πάρει καπεταρίδη και τον είχε σαν βοηθό. Λοιπόν, γράφει, πήγαινε δηλαδή τα γραπτά του στο τυπογραφείο. Γράφει λοιπόν πάρα πολλά για τον Καπετανίδη, αλλά και ο ίδιος ο Καπετανίδη, δηλαδή και για τη μάχη του αυτού που έκανε με τις ελληνικές εφημερίδες του Πόντου, αλλά και της Κωνσταντινούπολης. Και φαίνεται λοιπόν μέσα από τα γραπτά ότι είχαν μια έως δύο αντιπαράθεση μεταξύ τους. Σε τέτοιο σημείο που ο Καπετανίδης ο Νίκος, σε κάποιο άρθρο του, αυτή τη στιγμή το έχω μπροστά το που περίπου πώς ήταν, σε κάποιο άρθρο του λοιπόν έγραφε ότι το ονόμαζε Ελληνοθωμανή και έλεγε με αφορμή τα όσα γράφουν οι ελληνικές εφημερίδες Τραπεζούντας και της πόλης, δηλαδή ότι είμαστε Οθωμανοί, Ελληνοοθωμανοί, έτσι ονομάζαν τους αυτούς, γιατί φοβόντουσαν οι άνθρωποι. Αυτούς δεν φοβόταν όμως. Λοιπόν, σε σχέση με όσα αυτά λένε οι άλλες εφημερίδες, δηλαδή του Πόντου, αλλά και της Κωνσταντινούπολης, ότι είμαστε Ελληνοοθωμανοί, εγώ ένα μόνο θα σας πω. Ότι δεν είμαστε, ότι είμαστε μονάχα Έλληνες, τίποτα παραπάνω παρά Έλληνες και μήτε εν παραπάνω. Και ας πετάξουμε πλέον αυτή τη μάσκα του δίθεν Ελληνοοθωμανού και να πούμε τι πραγματικά είμαστε Έλληνες. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη μάχη του Νίκου Καπετανίδη απέναντι σε μια άλλη ελληνική εφημερίδα, το Φάρο, τον Αρφόν Σεράση, η οποία είχαν μια άλλη πολιτική τακτική απέναντι στο τουρκικό καθεστώς. Ο Καπετανίδης είχε μια άλλη. Ο Καπετανίδης είχε μια συγκρουσιακή
πολιτική τακτική απέναντι στο καθεστώς, επαναλαμβάνω, όχι στους πολίτες, γιατί στο δίκαιο ήταν με όλους. Ενώ η άλλη εφημερίδα. Και με τριοπαθείς. Ας το πούμε έτσι, για να μην τους αδικήσουμε. Αλλά η κόντρα ήταν πάρα πολύ μεγάλη του Καπετανίδη με τους Εράσιδες που είχαν το φάρο. Άρα λοιπόν εκεί βλέπουμε από εκεί ακόμα, από εκεί, από την τραπεζούντα, τη διαφορά στην προσέγγιση απέναντι στην αλήθεια και στο καθήκον, απέναντι στην εθνική υποχρέωση, η οποία όμως εθνική υποχρέωση επουδενή ήταν ένα στοιχείο που τον έκανε να κάνει πίσω στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην ανάπτυξη της παιδείας, στην αποκάλυψη ζητημάτων που αφορούσαν ανθρώπους που δεν είχαν οικονομική δυνατότητα, στους κολλήγους, στους χωρικούς δηλαδή. Έκανε οργισμένα άρθρα εναντίον Ελλήνων πλουσίων, οι οποίοι δεν στήριζαν από τα πολλά που είχαν Έλληνες συμπατριώτες τους, ποντίους, οι οποίοι είχαν φύγει στη Ρωσία και έπρεπε να επιστρέψουν για να πάρουν πίσω τη γη τους. Έκανε και αυτά. Ο Καπετανίδης ήταν μια ευαίσθητη και ρομαντική ψυχή. Συνέπασχε με τους συμπολίτες του όχι μόνο προς το εθνικό ζήτημα, αλλά και στις καθημερινές αγωνίες επιβίωσής τους. Από την έλλειψη εισιτηρών, για την οποία διερευνούσε αν οφειλόταν σε σχροκέρδια, μέχρι τη γρήπη και τη φυματίωση που μάστιζαν και δολοφονούσαν τους στερημένους από τα στοιχειώδη συμπολίτες του. Από φυματίωση έχασε και τον πρώτο μεγάλο έρωτα της ζωής του, την Ελένη. Την αγαπούσε τόσο πολύ που ενώ γνώριζε ότι θα έφευγε, την παντρεύτηκε τις τελευταίες ημέρες της ζωής της. Ξαναπαντρεύτηκε αργότερα την Αγλαία Μεταξά, η οποία μετά τον απαγχωνισμό του ήρθε στην Ελλάδα, αλλά δεν θέλησε να ξαναπαντρευτεί παρά το νεαρό της ηλικίας της. Ο πατέρας του Χαράλαμπος καταγόταν από οικογένεια καπετανέων και η μητέρα του ήταν η Ευμορφίλη Βελισσαρίδου. Είχε μία αδελφή, την Χρυσάνθη, η οποία παντρεύτηκε ένα γνωστό επιστήμονα της Τραπεζούντας, αλλά ο άντρας της πέθανε νωρίς από γρήπη. Και έναν αδελφό, τον Κώστα. Ο αδελφός του ήταν και το μεγαλύτερό του στήριγμα στο έργο της έκδοσης της εφημερίδας. Λίγο μετά την έναρξη κυκλοφορίας της εποχής, πήρε στη δούλεψή του και έναν υπάλληλο, συντοπίτη του, που αργότερα θα ερχόταν στην Ελλάδα και θα γινόταν ένας από τους σπουδαιότερους δημοσιογράφους της χώρας, τον Δημήτρη Ψαθά. Η λογοκρισία ήταν μια κίνηση αναμενόμενη για τους νεότουρκους και ήταν κάτι που το περίμενε ο Καπετανίδης. Αυτό που σίγουρα δεν περίμενε ήταν η επίσκεψη του αμήλικτου διώκτητου στο γραφείο του, το Πάλος Μαν. Στο τέλος είναι φανερό ότι όταν πλέον δεν τον αφήνανε να γράψει, γιατί μετά τον υπόεξεψε τον Πάλος Μαν, αρχίσαν οι λογοκρισίες, φαίνονται κενά πλέον στην εφημερίδα. Αυτός βέβαια συνέχιζε και έγραφε κανονικά, τα κενά μεγαλώνουν συνέχεια. Και στο τέλος έγραφε πλέον κυρίως, επειδή είχε κάτι άλλο, για τα εκπαιδευτικά θέματα και έλεγε στο τέλος, το τελευταίο γράμμα του, ότι εγώ έκανα ό,τι μπορούσα για το έθνος. Μέσα από τη φυλακή, 2-3 μέρες πριν πεθάνει. Πιστεύω στην εξύψωση του λαού αυτού μέσα από την νεολαία του, η οποία θα λάβει την ουσιαστική και πραγματική μόρφωση. Μέχρι τελευταία στιγμή αυτό πιστεύει. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να την πουλάει την εφημερίδα του αδερφού του, ο Κώστας, ο οποίος ήταν οικονομικός διευθυντής. Την πουλούσαμε συνδρομές χέρι-χέρι κάτω από τη μύτη των τουρκικών αρχών. Τρέχανε τελευταία στιγμή στο ελληνικό τυπογραφείο εκεί να εκδώσουν την εφημερίδα. Τελευταία στιγμή. Πολλοί φοβόντουσαν να αγοράσουν την εφημερίδα, ακόμα και Έλληνες. Υπήρχαν και άλλα φύλλα τα οποία ήταν πιο φιλικά. Στο καθεστώς, να το πούμε έτσι. Το Μάρτιο του 1920 τον επισκέφθηκε τον Πάλος Μαν. Το Πάλος Μαν, όπως ξέρουν όσοι ασχολούνται λίγο με τα ποντιακά, ήταν ο άνθρωπος που λέγεται μέσα από ιστορικά στοιχεία ότι ίσως να ευθύνεται για αυτός βέβαια και όλο το στράτευμά του, για δεκάδες χιλιάδες, μιλάνε για 60-70 χιλιάδες κόσμος που χάθηκε από αυτόν. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος όταν αποβιβάστηκε το Μάρτιο 19 ο Κεμάλ Ατατούρκ στη Σαμσούντα. Αυτό ζήτησε να δει και του είπε προχώρα, συνέχισε το έργο σου, το θεάριστο έργο σου, των δολοφονιών. Πραγματικά, τον επισκέφθηκε το Μάρτιο του 1920 και τον απείλησε. Ο Καπετανίδης αρνήθηκε να συμμορφωθεί και συνέχισε
να γράφει εναντίον του. Η αλήθεια είναι ότι ενώ τον Οκτώβριο του 18 που ξεκίνησε η εφημερίδα και είχε γίνει η ανακοχή, όλα τα πράγματα ήταν, οι διεθνείς εξελίξεις μάλλον ήταν υπέρ του ανεξάρτητου πόντου και υπήρχαν πολλοί που πίεζαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μητροπολίτη Χρήστανο τον καλέσανε και στη συνδιάσκεψη Ειρήνης στο Παρίσι το Μάιο του 1919. Πήγε δηλαδή και είπε τις ποδιακές, ελληνοποδιακές θέσεις. Κάποια στιγμή όμως, και αυτή ίσως η κρίσιμη καμπή ήταν με τον Μάλετα Τούρκο, ο οποίος αποβάστηκε σαν Ζούντα, αλλά και δυστυχώς από την ελληνική πλευρά, η ήττα του Μεγάλου Βενιζέλου και η επάνωδος του βασιλιά Κωνσταντίνου και των υποστηρικτών του, Γούναρη Παπαδάκη, οι οποίοι, ειδικά ο Κωνσταντίνος, ήταν το κόκκινο πανί για τους συμμάχους, δηλαδή για Γάλλους, Άγγλους και τους Ιταλούς. Μόλις αυτοί λοιπόν, επειδή ήδη θεωρούσαν ότι είχαν δώσει πολλά στους Έλληνες, γιατί οι Έλληνες είχαν καταλάβει με τον Βενιζέλο το Μάιο του 19, τη σμήνη και όλη την περιοχή γύρω-γύρω, δηλαδή μια τεράστια έκταση, η οποία είχε ένα τεράστιο πληθυσμό ελληνικό, μόνο η σμήνη είχε γύρω στους 500.000 Έλληνες. Ήταν πολύ μεγαλύτερη, ήταν διπλάσια από την Αθήνα. Οι Έλληνες ήταν δύο φορές τη σμήνη περισσότερο από την Αθήνα. Λοιπόν, αυτοί θεωρούσαν ότι είχαν δώσει ήδη πολλά και προσπαθούσαν να βάλουν κάποια προσχώματα. Όταν λοιπόν έπεσε ο Βενιζέλος και ήρθε ο Κωνσταντίνος που ήταν ορκισμένος εχθρός τους, γιατί ήταν γερμανόφιλος, στράφηκαν σταδιακά όλοι εναντίον μας, όλοι εναντίον των Ελλήνων, με αποτέλεσμα η υπόθεση του πόντου να πάει πίσω. Και παρόλο τις μεγάλες αγωνιώδεις προσπάθειες που έκαναν οι πόντοι όλου του κόσμου και της Ελλάδος, είχαν φτιάξει μέχρι ένα σύνταγμα, το οποίο ήταν έτοιμο να αποβιβαστεί στην Τραπεζούτα και να δημιουργήσει το ανεξάρτητο κράτος. Όπως είπαμε, άλλαξαν τότε τα πράγματα και έτσι δυστυχώς οδηγηθήκαμε στην κατάρρευση, στη δύση του ποντιακού ελληνισμού, με τη γενοκτονία και όλα αυτά που γίνανε. Η επίσκεψη εκείνη δεν ήταν απειλή για τον Καπετανίδη, καθώς λίγο πολύ περίμενε πως οι Νεότουρκοι θα τον καταδίωκαν και θα τον οδηγούσαν στον θάνατο. Η μοναδική μελανή σελίδα στην ιστορία της ζωής του ήταν η παρουσία του στα δικαστήρια ανεξαρτησίας της Αμάσιας, που δίκαζαν ad hoc με συνοπτικές διαδικασίες και οδηγούσαν με βεβαιότητα στον θάνατο διαπαγχωνισμού. Από τον Δεκέμβριο του 1920, τα όργανα του καθεστώτος του Μουσταφά Κεμάλ εξαπέλυσαν κύμα μαζικών συλλήψεων εξεχουσών προσωπικότητων του πόντου, τους οποίους φυλάκισαν στην Αμάσια. Τα δικαστήρια ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 1921. Παρ' όλα αυτά, δεν παρουσιάστηκαν ποτέ συγκεκριμένα στοιχεία από το κατηγορητήριο που να συνδέει τους κατηγορούμενους με αντιτουρκική δραστηριότητα. Μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις εκτοξεύτηκαν αόριστοι ισχυρισμοί για υποστήριξη του ρωσικού στρατού κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Νίκος Καπετανίδης με την ακαταμάχητη αγωνιστικότητά του προκαλούσε τη μήνη των Τούρκων. Συνελήφθη το Μάρτιο του 1921, ενώ ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό του η σκέψη να διαφύγει στην Ελλάδα με τη σύζυγό του. Στην Τραπεζούντα, και είναι χαρακτηριστικό μέσα από τα γραπτά του συνήθεια, ότι είχε αποφασίσει ότι εκεί θα είναι ο αγώνας του. Πριν τον επισκεφθεί το Πάλος Μαν, το Μάρτιο, δηλαδή το Μάρτιο του 20 τον επισκέφθηκε το Πάλος Μαν, το Μάρτιο του 21 τον συνέλαβαν μαζί με άλλους στην Τραπεζούντα, ήταν γύρω στους 69-70, αλλά συνολικά ήταν πάνω από 300 άτομα που πήγαν στην Αμάσια. Και δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο το πεδίο έγινε πολύ αφιλόξενο, ας πούμε, για τους Έλληνες και υπέρ των τουρκικών θέσεων στον πόντο. Όταν είχε έρθει το παλαισμά, του είχαν πει, ακόμα και ο αδελφός του, να πάει στη Σάντα, στα βουνά της Σάντας, που ήταν αρκετά κοντά στην Τραπεζούντα και ήταν σχετικά ελεύθερα. Γιατί υπήρχε το ένοπλο αντάτικο του πόντου, το οποίο εκείνες τις εποχές είχε φτάσει στο πικ του, ήταν δηλαδή στην κορυφωσή του και υπήρχε πραγματικά σε εκείνα, δηλαδή ορισμένα χωριά ελληνικά, δεν πατούσαν οι Τούρκος. Και πάτησε πολύ πολύ αργά το 22. Αλλά αυτός αρνήθηκε.
αρνήθηκε γιατί είχε αποφασίσει προφανώς ότι αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του και αν χρειαστεί θα θυσιαστεί. Ήταν, όπως ξαναείπα, ο ζηλωτής της ομάδας, της πνευματικής ομάδας και ηγετικής που είχε ο Πόντος. Οι άλλοι δεν είχαν εκτεθεί τόσο. Αυτός ίσως τον έρωτη της ηλικίας τον έκανε να εκτεθεί τόσο. Το κεμαλικό καθεστώς, το οποίο ήδη είχε επιβληθεί στη Σεβάστια, με την Εθνοσυνέλευση Σεβάστιας, είχε προχωρήσει ένα πογκρόμ κυρίως των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και άλλων εθνοτήτων Αρμενίων, πριν ακόμα καταστεί επίσημη κρατική δύναμη το κεμαλικό καθεστώς. Από το 1921 και μετά έκανε αυτά τα δικαστήρια ανεξαρτησίας. Έκανε και αλλού, τα συγκεκριμένα στην Αμάσια, όπου χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, χωρίς να υπάρχει καν δικογραφία, με δίκες παροδία, εξετέλεσε στην Αχώνη 69, την περίοδο του 1921, το Σεπτέμβριο. Όλο το Σεπτέμβριο δηλαδή είχαμε εκτελέσεις ανθρώπων οι οποίοι ανήκαν στην πνευματική ελίτ του ποντιακού ελληνισμού, δηλαδή ήταν πέρα από δημοσιογράφοι όπως ο Νίκος Καπετανής, υπήρχαν έμποροι, υπήρχαν επιχειρηματίες, υπήρχαν ιερωμένοι, δάσκαλοι, καθηγητές, ακόμα και βουλευτές, όπως ο Ματθαίος ο Κοφίδης, που ήταν βουλευτής της Οθωμανικής Βουλής. Τους εξετέλεσε ο Κεμάλ με πολιτική εντολή, με δικαστήρια τα οποία ο ίδιος επίλεξε. Ο συγκεκριμένος δικαστής ήταν ο Εμίν Μπέης, ένας δικηγόρος της Σαμψούντος, ο οποίος σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έχουμε, που κατεγράφησαν από αυτόπτες μάρτυρες και μάλιστα λένε φίλοι μας σήμερα, Τούρκοι πολίτες, οι οποίοι όμως αγαπούν την ιστορία και ζητούν το φάκελο, γιατί ο φάκελος υπάρχει, των δικαστηρίων για τον αποφάσουν, αυτός ο φάκελος σήμερα των δικαστηρίων της Αμασίας παραμένει απόρριτος. Ακόμα και μετά από 100 χρόνια, οι Τούρκοι σε ερωτήματα πολιτών τους αρνούνται το άνοιγμα αυτών των φακέλων για να δούμε τι ακριβώς υπενήχθηκε το κεμαλικό καθεστώς εναντίον αυτών των ανθρώπων για να τους εκτελέσει. Ένα από τα σημεία ήταν ότι εξετέλεσαν εντός εισαγωγικών τον επίσκοπο Ζήλων Ευθύμιο, ο οποίος είχε ήδη πεθάνει από τύφος στη φυλακή. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν απέτρεψε το δικαστή, ενώ είχε ήδη πεθάνει, να του απαγγείλει τη θανατική ποινή ενώ είχε πεθάνει. Αυτό δηλώνει ακριβώς και τον τρόπο με τον οποίο η κεμαλική διοίκηση αντιμετώπισε και προσέγγισε τα γεγονότα, όπως βέβαια και τον Πλάτωνα Ευαζίδη, τον πρωτοσύγκελο, ο οποίος ήταν και ο μεγαλύτερος σε ηλικία, από τους μεγαλύτερους σε ηλικία που εξετελέθησαν. Δεν σεβάστηκε καν την ηλικία του, ήταν υπερήλικας, και αυτό τον εξετέλεσαν επίσης στην Αχώνη. Τον μεταφέρουν στις φυλακές της Τραπεζούντας. Εκεί θα μείνει 2 μήνες και από εκεί θα μεταφερθεί στην Αμάσια. Γράφει πολύ συχνά στα αγαπημένα του πρόσωπα και προσπαθεί να τους ενθαρρύνει, να δώσει κουράγιο εκείνος και να τους προετοιμάσει για το τέλος που έρχεται. Ήταν ένας άνθρωπος με τιμή, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παραιτήθηκε ποτέ των αξιών και των ιδεών του. Και ουσιαστικά, από όσα γνωρίζουμε, δεν είχε ελαττώματα. Ίσως το μόνο του ελάττωμα εντός εισαγωγικών, με πάρα πολλά εισαγωγικά, ήταν ότι δεν φοβήθηκε ποτέ απέναντι στην αλήθεια και δεν φοβήθηκε το θάνατο. Εξάλλου, στο τελευταίο του γράμμα αυτό λέει, καλεί τη μητέρα του και τους υπόλοιπους της οικογένειας να μην φοβούνται, ότι τίμησε την οικογένειά του και ότι να προσεύχονται για αυτόν, διότι έκανε το καθήκον του και χαλάλι, όπως είδαμε και στο μνημείο που δημιουργήσαμε εδώ στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά. Χαλάλι, είπε, το κεφάλι μου αν πέσει για την Ελλάδα, μια φορά κανείς πεθαίνει. Στην διαδικασία προείδρευε ο Εμίν Μπέης, εισαγγελέας από την Σαμψούντα. Ο Καπετανίδης κατηγορήθηκε από την Έδρα ότι κατεργαζόταν σχέδια αυτονόμησης του Πόντου. Ο ίδιος, απαντώντας, τόνισε ότι ο δικαστής κάνει λάθος και ότι αυτό δεν ισχύει. Προς στιγμήν ο δικαστής χάρηκε, καθώς νόμιζε ότι ο Καπετανίδης θα προχωρούσε σε δήλωση μετανοίας για να γλιτώσει. Με στεντόρια φωνή ανέκραξε ότι δεν επιθυμεί την αυτονόμηση του Πόντου, αλλά την απευθείας ένωση του με την Ελλάδα.
Την οποία αλήθεια βέβαια την είπε και στο εδόλιο του κατηγορουμένου στην Αμάσια, όταν είπε στον δικαστή ότι δεν εργάζομαι για την ανεξαρτησία του Πόντου, γιατί τον κατηγόρησε ότι εργάζεται για την ανεξαρτησία του Πόντου, για το περίφημο όραμα της δημοκρατίας του Πόντου, και του λέει: κάνατε λάθος, εγώ εργάζομαι για την απευθείας ένωση του Πόντου με την Ελλάδα. Το να το πεις αυτό απέναντι σε Τούρκους προφύλακες και σε ένα τουρκικό δικαστήριο, γνωρίζοντας ότι η αγχώνη, το σκηνί της κρεμάλας είναι ακριβώς από πάνω σου, νομίζω ότι αυτό υποδηλώνει έναν άνθρωπο με τεράστιο θράσος, θάρρος, αλλά και γνώση ότι πάει στο θάνατο, το ήξερε ότι πάει στο θάνατο, πολύ πριν. Διότι με αυτά που έγραφε στην εφημερίδα, τα έγραφε σε γράμματά του στον Κδενίδη, ο οποίος ήδη είχε φύγει στον ελλαδικό χώρο, γιατί είχε πολεμήσει στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο του 12 σαν γιατρός, είχε τραυματιστεί, ήταν ήδη εδώ και ανταλλάσσανε γράμματα. Και του λέει ότι δεν στέγει καλά το κεφάλι μου στους ώμους μου. Εσύ, του λέει, κινδυνεύεις λιγότερο στο μέτωπο, όταν ήταν στη Σμύρνη, στην ελληνική επιχείρηση, την επιχείρηση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Αυτό σημαίνει, δεν λέει ότι είμαι Πόντιος, δεν λέει ότι είμαι, πώς το λένε, Ελληνοπόντιος, δεν λέει τίποτα. Λέει ότι είμαι Έλληνας, μονάχα Έλληνας και χωρίς εν παραπάνω. Αυτό πίστευε και πραγματικά αυτό πίστευε, στην πλήρη ένωση με την Ελλάδα. Και να σκεφτείτε το εξής, ότι ο Νίκος δεν είχε καταφέρει να έρθει στην Ελλάδα ποτέ. Είναι απίστευτο, στα 31 χρόνια δεν μπορούσε ποτέ να έρθει στην Ελλάδα. Είναι και τόσο εύκολο τα ταξίδια. Και δεν ήρθε όπως ο Κτενίδης να γνωρίσει την Αθήνα, την Ελλάδα, τον κόσμο. Αυτός όμως από εκεί αισθανόταν τόσο Έλληνας που ξεκάθαρα που είπε μέχρι στο δικαστήριο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν και ο Λάσης το γράφει, ο Αξίδης γράφει ότι υπήρχαν αυτοί οι υπερσυγχρονιστές και υπερενωσιακοί. Ενωσιακός ήταν ξεκάθαρα ο Νίκος. Δεν ξέρω ποιος άλλος πίστευε τόσο πολύ στην ένωση με την Ελλάδα. Και από ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι τον Απρίλιο του 19 πήγε ένα αντιορπηλικό ο Βέλος, στο αντιορπηλικό Βέλος, στην Τραπεζούντα. Αυτό γιατί έγινε, γιατί είχαν τότε πάρα πολλοί πρόσφυγες, λόγω που είχαν ξανάρθει οι Τούρκοι, πάρα πολλοί κόσμος έφυγε γιατί φοβήθηκε χριστιανός, Αρμένοι, Έλληνες και Σύριοι, γιατί τη γενοκτονία, να το τονίσουμε αυτό, για όλους, Έλληνες, Αρμένιους, Σύριους, έτσι, χριστιανοί, γιατί και Σύριοι είναι χριστιανοί. Λοιπόν, και είχαν πάει στα παρέλα του Καυκάσου, ήταν σε άσχημη κατάσταση, γιατί είχαν πάρει μαζί τους ούτε τα ρούχα τους καλά-καλά, λόγω του που φοβόντουσαν τους Τούρκους, και είχαν μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης. Τότε λοιπόν είχε στείλει ο Βενιζέλος μία επιτροπή με επικεφαλής, αυτό είναι γνωστό, τον Νίκο Καζαντζάκη, το μεγάλο Έλληνα λογοτέχνη. Αυτός λοιπόν είχε πάει και είχε σώσει με τη βοήθεια του ελληνικού κράτους βεβαίως δεκάδες χιλιάδες κόσμο. Για να δει λοιπόν τι γιατί είχε πέρασει από όλα τα λιμάνια το αντιορπηλικό αυτό. Ο Καζαντζάκης δεν ήταν μαζί. Ήταν όσοι άλλοι. Όταν πήγε λοιπόν το αντιορπηλικό, ο Νίκος Καρδανής αφήρωσε πολλές σελίδες πρωτοσέλιδες σε αυτό. Και γράφει λοιπόν χαρακτηριστικά ότι όταν ανέβηκα πάνω στο αντιορπηλικό, έσκυψα στα γόνατα και φίλησα το πρώτο ελληνικό χώμα που έτυχε να έρθει κοντά μου, που πάτησε ζωή μου. Ήταν το κατάστρωμα του αντιορπηλικού Βέλους. Το πρώτο ελληνικό χώμα που είναι. Οι εκτελεστέντες, εκτός από δημοσιογράφοι, ήταν πολιτικοί και εκπρόσωποι του θρησκευτικού βίου της τοπικής ελληνικής κοινότητας. Μεταξύ αυτών, ο Μητροπολιτικός Αντιπρόσωπος Αμάσιας Ευθύμιος Ζήλων, ο οποίος απεβίωσε στη φυλακή λόγω τύφου. Παρόλα αυτά, η καταδικαστική απόφαση εφαρμόστηκε μετά το θάνατό του και το σώμα του τοποθετήθηκε στην Αγχώνη, όπως και των υπολείπων, σε κοινή θέα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Από τις 20 Αυγούστου έως τις 21 Σεπτεμβρίου του 1921 απαγωνίστηκαν συνολικά 117 αντιπρόσωποι των ποντίων. Λέγεται πως ο Καπετανίδης δεν δέχτηκε την κουκούλα και στην τελευταία του επιθυμία δήλωσε ότι θέλει να πει κάτι. «Ζήτω η Ελλάς» και ήταν μόλις 32 ετών. Έχουν πει για τον Καρδανή πολλά. Ο Κώστας Φωτιάς τον έχει πει ο Δημήτρης Γλινός του Πόντου. Να σας πω, δηλαδή,
Ο καθένας ανάλογα ποιον έχει ήρωα τον βάζει μαζί με τον Νίκο. Να πω μια παράμετρος του Νίκο, η οποία είναι τεράστια. Δηλαδή, δεν ήταν απλώς ένας άνθρωπος ο οποίος. Ας αρχίσουμε την αρχαιοτήτα. Πρώτα απ' όλα ήταν το εθνικό στοιχείο. Όντως είναι εθνικό αγώνα, ήταν ξεκάθαρο. Πίστευε ότι είναι Έλληνας και πέθανε με την κρεβή ζήτω η Έλλας. Δεν μπορεί να πει τίποτα γι' αυτό. Τέλειωσε. Το δεύτερο ήταν ο αγώνας του σαν ένας δημοσιογράφος, ο οποίος αρνήθηκε τη λογοκρισία. Χαρακτηριστικά άνθρωποι, δημοσιογράφοι, όπως ο Νίκος Ζαλανίδης, Θεσσαλονίκη, την Ατρία, όπως και ο Γιώργος Γεωργιάδης και ο Κοντογιαννίδης, που είναι από την Ξάνθη νομίζω γι' αυτός, έχουν γράψει και έχουν ζητήσει από την ΕΣΥΑ να τον τιμήσουν. Γιατί η δεύτερη υπόστασή του είναι ο άνθρωπος που αρνήθηκε να λογοκριθεί. Δηλαδή, αντίστοιχα παραδείγματα, ακόμα και στην Ελλάδα, δεν έχουμε ότι κάποιος άνθρωπος που αρνήθηκε να λογοκριθεί, τον εκτελέσαν. Αυτό ήταν το έγκλημα που έκανε. Συν ότι λέγανε ότι προσπάθησε για την εξαίρεση του πόντου. Αλλά μέσα από τα γραπτά του. Δεν έκανε ότι πολέμησε, ήταν μέσα από τα γραπτά του. Το τρίτο μεγάλο σκέλος που ήθελα να πω ήταν τι πίστευε ο ίδιος για το έθνος του και για το λαό του. Πώς θα αναγεννηθεί, πώς θα γίνει η λαϊκή αποσκλάβωση, όπως έλεγε αυτός. Πώς θα γινόταν. Πίστευε μόνο μέσα τη μόρφωση, τη παιδεία, τη ουσιαστική παιδεία. Εδώ λοιπόν έρχεται γιατί τον είπε ο φωτιάδη Δημήτρη Γκλίνο. Γιατί όπως την εποχή του Βενιζέλου, αυτός ο φωτισμένος και προοδευτικός άνθρωπος που προχώρησε στην Ελλάδα δεκαετίες, πέρασε μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Δημήτρη Γκλίνου, που φαντάζομαι περισσότερο ξέρω ποιοι είναι, ο οποίος σε συνεργασία με τον Αλέξανδρο Δελμούζο και τον Τριανταφυλλίδη, του οποίου τη γραμματική ακόμα τη διαβάζουμε, το 1917 έκανε μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με δημοτιστική κιόλας, ήταν υπέρ της δημοτικής. Αυτή η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ήταν ένα σοκ, θα πούμε, για την ελληνική κοινωνία της εποχής. Χαρακτηριστικό ότι όταν ήρθαν οι φιλοβασιλικοί και επικράτησαν, τους πέρασαν από δίκη, κάψαν τα βιβλία τους, γιατί υποτίθεται ότι ήταν πολύ προοδευτικοί αυτοί οι άνθρωποι. Και εδώ να σημειώσουμε πόσο πίσω μένουμε σε πολλά πράγματα στην Ελλάδα, ότι αυτή τελικά εφαρμόστηκε ξανά το 1974 όταν έψη η Χούντα. Δηλαδή από το 17 ο Γλινός, ο Δελμούς και ο Τριαδής δικαιώθηκαν τότε. Ο Καπετανίδης μέσα σε 2,5 χρόνια έγραψε 44 άρθρα. Περίπου τα μισά και ήταν δικά του και τα μισά ήταν Δελμούζου, Τριανταφυλλίδη, Μαρσέλου, ήταν άλλος δημοτικιστής από την Αλεξάνδρα της Αιγύπτου, του Γιώργου Σκληρού, μεγάλος σοσιαλιστής, τραπεζούντιος. Δημοσίευσε όλα αυτά και κάποιων φιλολόγων ποδίων. Γιατί πίστευε ότι θα έπρεπε, δηλαδή, η παιδεία αυτό ήταν το όχημα. Τι το όχημα. Δηλαδή, μέσω της δημοτικής και της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης πίστευε ότι θα φτάσει η παιδεία μέχρι τα φτωχά στρώματα του λαού, γιατί σε αυτούς νοιαζότανε, ήταν υπέρ των φτωχών και έδωσε πολύ άγωνση σε αυτούς. Θα φτάσει στα φτωχά στρώματα να μορφωθούν, γιατί ήταν αμόρφωτοι δυστυχώς οι περισσότεροι από ό,τι ήταν αγρότες, ήταν αμόρφωτοι. Να μορφωθούν, γιατί αν κάνεις καθαρέουσα που δεν καταλαβαίνει τι είναι η καθαρέουσα, δεν μπορείς να μορφωθείς, έπρεπε να μορφωθείς τη γλώσσα, τη δημοτική. Μόλις λοιπόν θεωρούσε ότι ο λαός θα μπορέσει να μορφωθεί, περίμενε λοιπόν να βρεθούν, όπως έλεγε χαρακτηριστικά αυτός, να βρεθούν οι ωραίοι νέοι στην ψυχή και στο σώμα, οι οποίοι θα οθήσουν την ελληνισμό της Ανατολής στην πνευματική και κοινωνική του εξύψωση. Δηλαδή πίστευε ότι η παιδεία θα ανυψώσει το επίπεδο της νέας γενιάς και αυτή με τη σειρά της θα επιτύχει την κοινωνική και πνευματική εξύψωση του έθνους, του λαού της. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έκανε την παραμικρή παραχώρηση στη γραφίδα του, στη ζωή του, ποτέ. Δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο που να υποδεικνύει ότι ο Καπετανίδης κάπου δίλιασε, ότι ο Καπετανίδης κάπου πήγε να συμβαστεί, ότι κλάφτηκε, ότι έπιασε ανθρώπους να τον σώσουν. Ποτέ. Δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος, γιατί αρθρογραφούσε νεότερος με το προσωνύμιο Φωτεινός και Σύσυφος κτλ., έβγαζε μια πίκρα. Έχω δει ακόμα και λογοτεχνικά του, ακόμα και αγαπητικά άρθρα, έτσι. Ρομαντικά, όπου ακόμα και εκεί που γράφει ως Σύσυφος βγάζει μια πίκρα, πολύ νεότερος, πάρα πολύ νεότερος, βγάζει μια μελαγχολία. Δεν ξέρω αν αυτή η μελαγχολία και η πίκρα πήγαζε από το γεγονός από μέσα του ότι γνώριζε ότι θα πάει σε μια τέτοια απόλυτη σύγκρουση και ότι αυτή η σύγκρουση θα οδηγούσε στο θάνατο. Τίνω να πιστέψω ότι αυτός ο άνθρωπος
από ένα σημείο και μετά που συνειδητοποίησε ποιος είναι και ότι είχε μια τρομερή πένα και ότι θα μπορούσε αυτή την πένα να τη χρησιμοποιήσει υπέρ της κοινότητας, υπέρ του λαού, υπέρ της εθνικής του υπόθεσης, θα τον οδηγούσε σε ένα σύντομο τέλος της ζωής του. Εγώ τίνω να πιστέψω αυτό το πράγμα, ότι γνώριζε πάρα πολύ νωρίς την πορεία του και αποφάσισε εσωτερικά μόνος του ότι δεν θα κάνει πίσω ποτέ. Αυτό που συγκινεί σήμερα τον κόσμο είναι αυτό, ότι ο Νίκος Καπετανής δεν έκανε πίσω. Ενώ σήμερα βλέπουμε ανθρώπους που κάνουν πίσω. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Νίκος Καπετανίδης πάλεψε μέχρι τέλους για τις απόψεις και τις ιδέες του. Ήταν ένα από τα λαμπρότερα μυαλά και από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του Πόντου. Δυστυχώς δεν έζησε για να δει το οικοδόμημα της Μικρασιατικής Εκστρατείας να διαλύεται σαν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, την ανταλλαγή των πληθυσμών και την μοίρα των εναπομείναντων ποντίων στην Τουρκία, τη Ρωσία και την Ελλάδα. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον εάν γνωρίζαμε τις απόψεις του για όλα αυτά, καθώς και για τις εξελίξεις που ακολούθησαν. Αδελφός του Νίκου Καπετανίδη Κώστας, ερχόμενος στην Ελλάδα, κατάφερε να διασώσει το πλήρες αρχείο της εφημερίδας Εποχή, που αποτελεί μια πηγή ιστορική για τα τελευταία χρόνια του ποντιακού ελληνισμού. Με αφορμή τα αρχεία αυτά, αλλά και τα γράμματα του δημοσιογράφου μέσα από τη φυλακή, το ζήτημα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και την εκτίμηση που έτρεφαν στο πρόσωπο του Ελευθερίου Βενιζέλου, άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά μερικά χρόνια μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα. Ξεδιπλώνεται όλη η ιστορία της Τραπεζούντας αυτών των 2 ετών που λειτουργήσε η εφημερίδα. Όχι μόνο για τα πολιτικά ζητήματα, αλλά και τα κοινωνικά, τα ζητήματα της καθημερινότητας, τα ζητήματα που απασχολούσαν τους Έλληνες Τραπεζούντας, αλλά και τους άλλους που ζούσαν στην πόλη αυτή την περίοδο εκείνη. Στην αρχή, κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει για ποντιακή γενοκτονία. Ας κάνει μικρασιατική γενοκτονία, έτσι. Είναι η γενοκτονία των χριστιανικών λαών της Μικρασίας. Και για μένα, παρόλο που είμαι πόντιος, είναι λάθος να λέμε μόνο ποντιακή γενοκτονία. Θα πρέπει να λένε γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών της Μικρασίας. Αυτό θα έκανε πιο δυνατό το πλέγμα για να διεκδικήσουμε πράγματα, να μην μοιραζόμαστε. Λοιπόν, θα πω ότι η Χρυσάνθη, λοιπόν, μέσα στο αρχείο του παππού μου ήταν εφημερίδες, και τις έχω εδώ, εφημερίδες από το 1922 και μετά που ήταν εδώ και γράφανε για τον Βενιζέλο. Και για το δε θάνατό του έχει κρατήσει πόσα από το βήμα ήταν, πόσα αποκόμματα του βήματος. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της λατρείας που είχαν στον Βενιζέλο οι Πόντι, και αυτά τα εξηγεί και πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή τα βλέπουμε εσείς, όπως μου είπατε, και εγώ με τα μάτια μας, μέσα από τα αρχεία και από τις προφορικές παραδόσεις. Αλλά άμα διαβάσετε και του καθηγητή του ΕΚΠΑ, του Μαυρογορδάτου, του Λόγου Μαυρογορδάτου, ή του Νικολακόπουλου, ο οποίος είναι και αυτός καθηγητής του ΕΚΠΑ και ο οποίος είναι εκλογολόγος. Αλλά εγώ το διάβασα και στο Μαυρογορδάτου και στο. Οι προσφυγικοί συνοικισμοί, όταν γίνονταν εκλογές, τις μετόπιες εκλογές, ψηφίσανε Βενιζέλο με 95%. Εκεί ήταν τα ποσοστά. 95%. Καλός ή κακός. Και είχε γίνει μετά, όπως το ξέρετε κι εσείς, δυστυχώς, όταν ήρθα στην Ελλάδα, δεν συναντήσα και τα καλύτερα τα αισθήματα από τους εδώ Έλληνες. Πρέπει να το πούμε. Τα γράφουν ξεκάθαρα και ο Μαυρογορδάτος και ο Βλάσης Βαγτζίδης και όλοι, ότι υπήρχε μια διαμάχη τεράστια, οι παλιά Ελλάδα, εναντίον του προσφύγου. Δεν τους στέλναμε τίποτα, δεν τους στέλνανε γιατί θεωρούσαν ότι τους παίρναν τη γη. Τους δώσανε γη των ανθρώπων να επιζήσουν αυτοί που είχαν χτίσει οι Τούρκοι, προσπαθούσαν να τους την πάρουν, γίνανε βία επεισόδια, γίνανε επιθέσεις, γίνανε σκοτωμοί για τη γη και για να τους διώξουν. Και υπήρχε βέβαια και μια άρχουσα τάξη, η οποία ήταν μέσα από τον Βλάχο στην Καθημερινή, η οποία έγραφε ενάντια στους πρόσφυγες, σε σημείο μάλιστα που ο ίδιος ο Βλάχος, και είναι γραμμένα αυτά που σας λέω στο βιβλίο του Μαυρογορδάτου, 1915 και 1922, ο ίδιος ο Βλάχος έγραφε ότι δεν πρέπει να τους δώσουν καν, δεν τους τολούσε Έλληνες, δεν πρέπει να τους δώσουν δικαίωμα ψήφου.
Αυτά είναι γεγονότα που λέμε. Δεν θέλει να του δώσουν δικαίωμα ψήφου. Αυτό είναι έτσι ένα μικρό χαρακτηριστικό. Μην ξεχνιόμαστε πώς φερθήκαν εκεί οι τωρινοί, οι παλαιολαρίτες πριν, στους παππούδες και στις γιαγιάδες, στους δικούς μας, οι οποίοι ήταν εδώ ρακέμβητοι, χωρίς τους άντρες, γιατί ξέρετε ότι ο Κεμάλ από τη Σμύρνη είπε ότι από 15 χρόνια μέχρι 45 τους κράτησε. Άρα ήρθαν γυναίκες και παιδιά κυρίως, σχεδόν αποκλειστικά. Και πώς φέρθηκε το παλιό σύστημα, η παλιά Ελλάδα, σε αυτούς. Οι απόγονοι του, οι οποίοι σήμερα ζουν στην Αττική, στην Αθήνα, στο Μαρούσι, είναι οι απόγονοι του Κώστα Καπετανίδη, του αδερφού του, ο οποίος με κίνδυνο της ζωής του, ο μικρότερος αδερφός, ο οποίος λάτρευε και υπεραγαπούσε τον Νίκο Καπετανίδη, έφερε όλο το σώμα της εφημερίδας, το πρωτότυπο εδώ στην Ελλάδα, και πάρα πολλά προσωπικά του αντικείμενα, γράμματα, επιστολές, αυτά τα περίφημα γράμματα από τη φυλακή και της Τραπεζούντας και της Αμασίας, τα οποία είχε στείλει αρκετά γράμματα στην οικογένειά του, και το τελευταίο, το ακροτελευταίο, τη βραδιά πριν την εκτέλεση. Εγώ θα πω αυτό που είπε ο Φωτιάδης όταν ήρθαμε πάνω το Σεπτέμβριο και κάναμε την αποκάλυψη του αγάλματος. Ο μεγάλος ιστορικός Κώστας Φωτιάδης, θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του, είπε λοιπόν στην κάμερα ότι ήταν ο Καραϊσκάκης και ο Κολοκοτρώνης του Πόντου. Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει κάποιο. Δηλαδή υπήρχαν 350.000 θύματα. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που αγωνίστηκαν. Αλλά τόσο χαρακτηριστικό παράδειγμα που τα έβαλε με όλους. Βγήκε μπροστά, δηλαδή ήταν κρυφός, βγήκε μπροστά, έγραφε εφημερίδα. Όλα αυτά ήταν, τα διάβαζαν οι Τούρκοι, τα διάβαζαν ο Κεμάλ, τα διάβαζαν ο Τόπαλος Μαν. Βγήκε μπροστά, έδωσε τον αγώνα του. Και πραγματικά θεωρώ λοιπόν, αυτό που είπε ο Φωτιάς δεν είναι σωστό, ότι ήταν ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης του Πόντου. Δεν υπάρχει άλλη τέτοια μορφή. Δεδομένου ότι και ο Μητροπολίτης Χρυσός και ευτυχώς γλίτωσε, γιατί καταδικάστηκε νερήμη σε θάνατο, αλλά ήταν εκτός Πόντου και έτσι δεν πέθανε. Η πιο αναγνωρίσιμη μορφή, κατά τη γνώμη μου, όσο και δεν είμαι αντικειμενικός εγώ γιατί είμαι εγγονός του, είναι ο Καπετανίδης. Οπότε είναι, τα λόγια του Φωτιάδη είναι, δείχνουν ίσως πού μπορεί να σταθεί, γιατί ο καθένας χρειάζεται, η κάθε εκστρατεία χρειάζεται κάποιο πρότυπο, κάποιους ήρωες. Λοιπόν, επίσης δεν έχουμε τον Κολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη εμείς οι πρώτοι, έχουμε όμως τον Νίκο Καπετανίδη και με όλο τον σεβασμό όλους τους άλλους που μαρτύρησαν. Αλλά ίσως πιο ξεχωριστή μορφή να ήταν αυτή και πιο αναγνωρίσιμη. Η πρώτη προσπάθεια έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον αρφό του τον Κώστα, όταν έκανε μια ομιλία στο Βέρμιο στην Παναγία Σουμελά. Είχε πεθάνει ήδη ο φίλος Κτενίδης νωρίτερα, ο παιδικός του φίλος. Και μετά από αυτή την ομιλία, η οποία με κάποιο τρόπο διαδόθηκε σε όλη την ποντιακή κοινότητα, νομίζω ότι ήταν το 1972-73, αν θυμάμαι καλά. Στις 21 Σεπτεμβρίου του 2021 ήταν τα 100 χρόνια από την ημέρα της εκτέλεσής του στην αγχώνη των κεμαλικών δικαστηρίων της Αμάσιας. Ο Δήμος Παύλου Μελά, σε συνεργασία με τον νεοειδρυθέντα σύλλογο που φέρει το όνομά του, θέλησε την ημέρα εκείνη να κάνει τα αποκαλυπτήρια του μνημείου του, που πλέον δεσπόζει στο πρώην στρατόπεδο του νυν Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Να φτιάξουμε αυτό το μνημείο εδώ στο στρατόπεδο με πολύ μεγάλη προσπάθεια και τη στήριξη των ομογενών, κυρίως από την Ρωσία, από την Αμερική, την Σουηδία και την Κεντρική Ευρώπη, τη Γερμανία. Κυρίως όμως από τη Ρωσία ήταν η μεγαλύτερη οικονομική στήριξη, και αργότερα βέβαια με την πολύ σημαντική συμβολή του Πρόεδρου της Βουλής των Ελλήνων, του κ. Τασούλα, και της Υπουργού Πολιτισμού της κ. Μενδώνη, καταρθώθηκε αυτό το μνημείο, το οποίο έχει ένα σημαντικό κόστος, να είναι το πρώτο μνημείο που στήθηκε εδώ στο χώρο που βρισκόμαστε, που είναι, θα γίνει το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, ένας χώρος που και εμείς ως δημότες ευελπιστούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει αυτά 330 στρέμματα πάρκου και ιστορικής μνήμης έναν από τους κυριότερους χώρους στη χώρα μας, όχι απλά στη Θεσσαλονίκη,
και είμαστε ευτυχείς που το μνημείο αυτό βρίσκεται σε ένα κεντρικό άξονα περιπατικό, εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε, όπου δίπλα θα είναι το Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού όταν στο μέλλον κατασκευαστεί και ακριβώς όπως κοιτάω εσάς από πίσω θα είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο που θα έχει 14.000 κινητά αντικείμενα και ένα μικρό αρχαιολογικό πάρκο έμπροσθεν. Ο Νίκος Καπετανίδης είναι ακριβώς εδώ, στη μέση, στον αυλόγυρο αυτό εδώ των δύο μουσείων, μοναδικό έργο το οποίο όποιος έρχεται εδώ και το βλέπει θεωρούμε ότι προκαλείται η ευαισθησία του αλλά και το ενδιαφέρον του να μάθει περισσότερα. Βέβαια αυτό το χώρο θα τον αναπλάσουμε περαιτέρω, τον περιβάλλοντα χώρο θα φτιάξουμε ουσιαστικά ένα ανοιχτό μουσείο, θα γίνει ένα στάντ εδώ το οποίο θα είναι αδιάβροχο και πυρίκαυστο για να μπορούν σε τρεις τουλάχιστον γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά, να βλέπουν όλοι φωτογραφικό υλικό σε αυτό το στάντ με το βιογραφικό του και αργότερα θα δούμε τι άλλο μπορούμε να στήσουμε γύρω από το άγαλμα, γιατί αυτός ο χώρος εδώ είναι ούτως ή άλλως χώρος αυλής και πρασίνου, να τον φωτίσουμε, να τον καλοποιήσουμε περισσότερο. Και έχουμε πει σαν Σύλλογος Δράσης Νίκος Καπετανίδης ότι κάθε Σεπτέμβριο εδώ θα κάνουμε τα Καπετανίδια, ένα τριήμερο υπέρ της τιμής και μνήμης του Νίκου Καπετανίδη, το οποίο θα είναι μια μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση εδώ μέσα στο χώρο που είμαστε, εδώ που ακριβώς πατάμε. Ένα μεγάλο δημοσιογραφικό συνέδριο προς τιμή του, δημοσιογραφικό συνέδριο Νίκος Καπετανίδης, όπου εκεί ο σκοπός μας είναι να θυλοθετήσουμε και βραβεία χρηματικά για δημοσιογράφους και μέσα που μάχονται για την αλήθεια, την δημοκρατία και την μάχη κατά της λογοκρισίας, Έλληνες και ξένους. Η δημοσιογραφία δυστυχώς έχει καταντήσει απολειτούργημα, πώς το πω, ένας κίτρινος τύπος. Όχι βέβαια σε παντού, δεν πρέπει να ποτέ να λέμε ότι κάτι ισχύει για όλους, αλλά σε πολύ μεγάλο ποσοστό η σημερινή δημοσιογραφία πρόκειται για μια δημοσιογραφία η οποία εκτελεί χρέη γιατί έχουν κάποιο οικονομικό συμφέρον, κάποιος τους καθοδηγεί και άλλοι λένε, πώς το λένε, και προσπαθούν να δείξουν κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι η πραγματική δημοσιογραφία. Λοιπόν, θεωρώ ότι για την τωρινή εποχή που ζούμε, δημοσιογραφίες με καπιτέλη είναι πολύ λίγοι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος την εποχή του, η εφημερίδα που έβγαζε η εποχή, πήγαινε πολύ άσχημα οικονομικά. Όπως γράφει και ο Ψαθάς ξεκάθαρα, είχε χρέη και πολλές φορές οι εργάτες σταματούσαν στο υπογραφείο των χρεών την εποχή να την χτυπώνουν. Γιατί τους ζητούσαν δεδελευμένα. Γιατί χρωστούσε ο Νίκος. Γιατί την εφημερίδα του δεν τολμούσαν να την πάρουν, ακόμη και οι Έλληνες. Η εφημερίδα όταν έχει μια εποχή, όταν έχει σταπέσει την εποχή, ήσουν δακτυλοδεχτούμενος. Έχω μάθει από άλλους πόντιους, που μεταφέρουν μαρτυρίες δικών τους, ότι όταν γιορτή όταν έφτανε μια εποχή, η εφημερίδα εποχή, σε ένα χωριό, η οποία έφτανε μετά από εβδομάδες ίσως και μήνα, γιατί τότε δεν υπήρχε μεγάλη διανομή, αλλά γιατί ήταν η ευκαιρία να το διαβάσουν και πραγματικά γεγονότα. Δυστυχώς στις σημερινές εφημερίδες του εθνικού τύπου βλέπεις γεγονότα που τα επινοούν πέρα από τα fake news, τα επινοούν ή εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα. Στον Νίκο τουλάχιστον δεν μπορεί να πει ότι εκπροσωπούσε κάποιο συμφέρον, γιατί έθεσε ένα αγώνα μοναχικό, δεχτυλοδεχτούμενος ενάντια στον εχθρό και χωρίς οικονομικούς πόρους. Η εφημερίδα του πήγαινε άσχημα. Δηλαδή ο παππούς Μακώστας πρέπει να γίνει μεγάλο αγώνα για να την κρατήσει μέχρι τότε που την κράτησε. Ότι δεν ήταν απλά ένας ο οποίος εργάστηκε για την εθνική υπόθεση, αλλά και ένας που εργάστηκε με πολύ κόπο και πόνο και μπορεί να ήταν και ο άνθρωπος εκείνη την εποχή που θα τον χαρακτήριζαν και εντός εισαγωγικών ο γραφικός που παλεύει μόνος του, χωρίς οικονομική ενίσχυση, χωρίς πολιτική στήριξη, ολομόναχος με τον αδερφό του. Δεν είχε άλλους υποστηρικτές. Δεν είχε σπόνσερες, δεν είχε χορηγούς δηλαδή. Σπόνσερες και χορηγοί ήταν μόνο οι συνδρομητές του. Αυτοί που με φόβο και αυτοί έπαιρναν την εφημερίδα για να διαβάζουν πραγματικές ειδήσεις, την αλήθεια, χωρίς φόβο και πάθος. Σε ένα από τα τελευταία του άρθρα, ο Νίκος Καπετανίδης έγραφε: «Διαμαρτυρόμεθα για τα ατελείωτα άγρια κακουργήματα και για τον απέραντο ωκεανό αίματος μέσα στον οποίο πλέει ο ελληνισμός της περιφέρειάς μας».
Αν αναλογιστούμε ποιος από εμάς θα είχε σήμερα το σθένος σε εχθρικό έδαφος να υπερασπιστεί απροκάλυπτα τα δίκαια του λαού του, τότε θα καταλάβουμε το μέγεθος της θυσίας του Νίκου Καπετανίδη.